Αυτό είναι. Αυτό είναι ο έρωτας. Διαλύζει άλλη. Έλα. Πριν φύγεις, θέλω να πω κάτι. Επειδή εδώ είμαστε εκπομπή ψυχαγωγίας και λέμε μόνο τα της ψυχαγωγίας, ζούμε ένα δράμα σαν χώρα. Δηλαδή, παιδιά, εγώ έχω συγκλονιστεί και θέλω να το πω. Επιτρέψτε μου λίγο 10 δευτερόλεπτα. Αυτό που γίνεται με τους μετανάστες είναι τραγικό. Δηλαδή, το ότι περπατάνε άνθρωποι με τα πόδια για να φύγουν από τον Πειραιά, από το Σχιστό και να πάνε πάνω στην, για να περάσουν τα σύνορα για τα Σκόπια. Στην Ιδωμένεια, ότι αφήνουν 100 ανθρώπους κάθε μέρα να περάσουν. Ενώ στην Ελλάδα έρχονται χιλιάδες. Το ότι έχουμε γίνει μια αποθήκη αθώων ψυχών. Και ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι η Ευρώπη που μας πιέζει για τα οικονομικά μέτρα, εδώ ξαφνικά, εντάξει, λέει, μας στηρίζει, αλλά είναι αμέτωχη. Δηλαδή, βλέπετε τη σκληρή στάση των Αυστριακών και που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε η Μέρκελ ούτε κανένας άλλος. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο δράμα αυτό της Ελλάδος. Είναι αθώοι άνθρωποι, δεν φταίνε σε τίποτα. Έτσι, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με, με τις ενωτικές δυνάμεις, αλλά αυτό που ζούμε και που βιώνουμε γύρω μας, εμένα με έχει σκοτεινιάσει και αισθάνομαι πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω δηλαδή, αν τουλάχιστον μπορείτε, όποιος έρχεται δίπλα σας, βοηθήστε τους ανθρώπους, δεν θέλουν σε τίποτα. Και να σου πω κάτι, επειδή ακούω και διάφορες βλακίες, ότι φέρνουν μικρόβια κτλ. Σας πληροφορώ ότι είναι οι άνθρωποι υγιέστατοι περισσότεροι από αυτούς. Ούτε μικρόβια, γιατί λένε, έχω ακούσει τέρατα, ότι φέρνουν αρρώστιες και μπαρμπούτσαλα. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Η ψυχή δεν αποτιμάται. Όλες οι ψυχές είναι ίδιες. Ίδιες. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Θα δώσω τα δώρα και μετά.